Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Καθίστε να ξεκινήσουμε με δεδομένο ότι εδώ και ένα λεπτό έχουμε απαρτία. Κύριε συνάδελφοι, έχουμε ξεκινήσει ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Καταρχήν, έχω ένα αίτημα από τον κύριο Παζιάννα της Λαϊκής Εσπήρωσης, που από ό,τι κατάλαβα θέλει να προτείνει ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για ένα θέμα το οποίο μας έχει φέρει εδώ ως ψήφισμα. Κύριε Παζιάννα, μπορούμε να σας ακούσουμε. Κύριοι συνάδελφοι, ζητάμε σαν Λαϊκή Εσπήρωση έκτακτη αποκλειστική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με βάση τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Τα αναφέρω τάχιστα. Εξάμηνη παράταση της παραμονής των μη επανδρομένων αεροσκαφών στην 110 πτέρυγα μάχης Λάρισα. Δεύτερο, το κάλεσμα του Υπουργού Άμυνας. Πιστεύω ότι αυτά που σας αναφέρω είναι γνωστά. Δεν λέω κάτι καινούργιο, το ξέρετε όλοι και μπορείτε να το ελέγξετε. Πέρα από το να γεμίσει όλη η Ελλάδα Αμερικάνους και Αμερικάνικα στρατεύματα, αυτά να έρθουν και να ενισχύσουν την παρουσία και στη Λάρισα και στο Βόλο. Αυτό μαζί με τα δεδομένα που επίσης είναι παλιότερα, η Ανατολική Μεσόγειος έχει γεμίσει τόσο πολεμικό υλικό που δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία αντίστοιχη συγκέντρωση. Δεύτερο, η συγκέντρωση αυτή μαρτυράει ότι κάποια σοβαρά παιχνίδια οικονομικά και κατ' επέκταση ίσως πολεμικά αύριο παίζονται στην περιοχή. Άλλωστε σε κάποιες χώρες ήδη γίνονται πόλεμοι και έγιναν και στο παρελθόν. Με δεδομένο ότι σε μια περίπτωση πολέμου ο κάθε αντίπαλος, το πρώτο στόχο που έχει στο μυαλό του και στο μάτι του είναι οι βάσεις του αντιπάλου, καταλαβαίνετε τους κινδύνους που εγκυμονεί η ύπαρξη βάσεων κοντά σε πόλεις ή και σε μια χώρα. Με αυτά τα δεδομένα νομίζουμε ότι ο καθένας μας πρέπει άμεσα να χτυπήσει συναγερμό και πολύ περισσότερο ο Δήμος μας που εκπροσωπεί περί τους 200.000 κατοίκους της περιοχής, ίσως και ευρύτερα πολύ περισσότερους. Γι' αυτό και ζητάμε το συντομότερο έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ τον κύριο Παζιάννα. Θα ήθελα να απαντήσει ο κύριος Σούλτης που είναι δημαρχέ. Ναι, εγώ δεν έχω αντίρρηση να μπει σε ένα επόμενο συμβούλιο. Έτσι, νομίζω και εγώ ότι είναι σοβαρό το θέμα. Πιστεύω όμως ότι δεν μπορούμε να το συζητήσουμε απόψε. Εντάξει. Ευχαριστούμε τον κύριο Σούλτη. Κυρία Καλαριώτου. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Παζιάννη ότι είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό και πρέπει να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα συμφωνούμε στο να μπει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Σαφέστατα όμως δεν μπορεί να συζητηθεί σήμερα. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε και μεγαλύτερα παρτία του σώματος, αλλά είναι και ο κύριος Δήμαρχος εδώ για να συζητηθεί ένα τόσο σοβαρό θέμα για την πόλη. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μωμακός. Ομοίως, κύριε Αντιπρόεδρε, συμφωνούμε και εμείς. Η σπουδαιότητα του ζητήματος είναι μεγάλη. Βέβαια, στηριζόμαστε σε κάποιες δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο είναι τις μυθικές αυτές, αλλά σίγουρα όλο το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, όπως είπε ο κύριος Μπαζιάννας, συνηγορεί ότι κινούμαστε προς την κατεύθυνση αυτή. Οπότε, συμφωνούμε να γίνει άμεσα και με, αν είναι δυνατόν και με ειδικό θέμα αυτό. Κύριος Διαμάντος. Ναι. Εγώ θέλω να καταθέσω λίγο την έκπληξή μου για την διατύπωση της πρότασης με την οποία δεν διαφωνώ. Να συζητήσουμε δηλαδή σε μια ειδική συνεδρίαση, αλλά μου κάνει εντύπωση η διατύπωση της έκφρασης της πρότασης, η οποία είναι, αν θέλετε, πολύ μονομερής ή πολύ σε ένα θέμα. Δηλαδή εντοπίζει ένα θέμα από κάποιες δηλώσεις. Κύριε Διαμάντο, με συγχωρείτε, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε τώρα. Το θέμα είναι να αποφασίσετε η επικεφαλής. Ναι, ναι, έχει, θέμα, έχει σχέση, πρόεδρε, όμως. Όταν θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόεδρε, έχει τότε σχέση με τον τίτλο του θέματος όμως. Διότι αυτή τη στιγμή, με πρόταση της Λαϊκής Εσπήρωσης, μπαίνει ένα θέμα και ο τίτλος της.
Άρα λοιπόν, εγώ διαδικαστικά, αν θέλετε, μιλάω και επί της ουσίας, όχι τώρα, θα μιλήσουμε όταν έρθει στο επόμενο. Άρα λοιπόν, ο τίτλος, εκείνη η παρατήρησή μου, ο τίτλος είναι για την νατοϊκή βάση που στο Βόλο και στη Λάρισα που εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας ως βούληση, δεν ξέρω τι. Έτσι. Εγώ θα έλεγα ότι με αφορμή αυτό, αλλά και προηγούμενες αφορμές, όπως η παρουσία νατοϊκής δύναμης στο Αιγαίο, με βάση το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, η διασύνδεση εθνικών θεμάτων, όπως το Σκοπιανό με το ΝΑΤΟ, και διάφορα άλλα ζητήματα, όπως και αυτό που βάζει ο κύριος Παζιάνας, συνηγορούν στο να συζητήσουμε πλέον, γιατί αν θα συζητήσουμε, πολιτικά θα συζητήσουμε, όχι το θέμα της νατοϊκής βάσης στη Λάρισα μόνο, αλλά γενικότερα έτσι, τη θέση της Ελλάδας σε μια συμμαχία και ποια είναι αυτή σήμερα. Με ποιες προϋποθέσεις και αν αυτό. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Διαμαντό. Ένα δευτερόλεπτο, κύριε Πρόεδρε. Άμα διαβάσεις, δίνω την πρόταση όλη και ολόκληρο κατεβατό που τα πιάνει όλα αυτά. Πολύ. Δεν θα κάνουμε σήμερα συζήτηση. Συμφωνήσαμε από ό,τι κατάλαβα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να έρθει ως θέμα. Οπότε πορευόμαστε με αυτό. Παρακαλώ. Συμφωνήσαμε να έρθει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα των βάσεων στη Λάρισα και στο Βόλο. Δεν συμφωνήσαμε να αρχίσουμε να συζητήσουμε όλο το γεωπολιτικό παιχνίδι που παίζεται, δεν ξέρω. Νομίζω ότι η πρόταση του κυρίου Μπαζιάν αυτή ήταν. Αυτή δεν ήταν. Τις δηλώσεις του κυρίου Καμένου. Θα σας κοινοποιηθεί όλη η πρότασή μας. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι, μάλιστα συμπεριλαμβάνεται στην αίτησή μας να συζητηθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν. Άλλωστε είναι αλληλένδετα και δεν μπορεί να τα ξεκόψει κανένας. Γι' αυτό και ο καθένας παίρνει την ευθύνη να συζητήσει μέχρι εκεί που θέλει και μπορεί. Ότι αν μπουν όλα τα θέματα μαζί, δεν θα βγάλουμε για τίποτα απόφαση. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Πάμε στα εκτός ημερήσιας διάταξης, τα οποία σήμερα είναι 5. Τα διαβάζω και να δούμε αν θα εντάξουμε. Το πρώτο είναι η έγκριση διοργάνωσης. Παρακαλώ να κάνετε ησυχία. Το πρώτο είναι η έγκριση διοργάνωσης της ομιλίας εκδήλωσης με θέμα «Νοιάζομαι για μένα» στο Χατζηγιάννιο Πνευματικό Κέντρο. Το δεύτερο είναι έγκριση συνδιοργάνωσης της αθλητικής εκδήλωσης σκηταλοδρομίας Street Relays. Το τρίτο είναι η 28η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων Οικονομικού έτους 2018 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων σύμφωνα με την απόφαση 481/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Το τέταρτο είναι η έγκριση επιχορήγησης στην Παπποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Και το πέμπτο και τελευταίο εκτός ημερήσιας είναι η έγκριση αποδοχής συμμετοχής στο πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων 2018 του ΙΠΕΘ, δράση προσωρινή στέγαση για την κάλυψη επιγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία της χώρας με προτινόμενο έργο. Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επιγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 13ου νηπιαγωγείου του Δήμου Λαρισαίων. Εντάσσονται. Εντάσσονται. Πάμε λοιπόν στο πρώτο θέμα προς έγκριση των εκτός ημερήσιας διάταξης, που είναι η έγκριση της διοργάνωσης ομιλίας στο Χατζηγιάννιο Πνευματικό Κέντρο «Νοιάζομαι για μένα». Ομόφωνα. Δεύτερο θέμα είναι η έγκριση της διοργάνωσης αθλητικής εκδήλωσης και σκηταλοδρομίας Street Relays. Παρακαλώ. Κύριος Σωσταρόπουλος, να μας απαντήσει την ερώτηση. Αυτή είναι η συνδιοργάνωση που κάνουμε εμείς και η περιφέρεια με το Νερμή, σωματείο. Έχει ένα αντίτιμο 3 ευρώ. Το οποίο όμως θα μαζευτεί και δίνεται. Πέρσι, ας πούμε, πήραμε αθλητικό υλικό και το μοιράσαμε στα σχολεία ή σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Έτσι, αυτή είναι η ουσία. Άρα λοιπόν το δεύτερο εκτός ημερήσιας διάταξης κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο. Ποιος πληρώνει και σε ποιον και τι, γιατί πληρώνει. Βασικά γιατί πληρώνει. Καταρχήν είναι μια διοργάνωση η οποία γίνεται εδώ και 3 χρόνια περίπου. Έτσι, αφορά σκητάλες, συμμετοχή σχολείων, τα
σχολεία είναι, είναι δωρεάν. Ανθρώπων που μπορεί να στήσουν, να είναι 4 άτομα για να φτιάξουν τη σκυτάλη μέσα στην, στην πόλη. Τα χρήματα τα οποία αυτά αφορούν τον Σύλλογο. Ο Δήμος συμμετέχει με, τα, με τη χρονομέτρηση στην ηλεκτρονική και την διαμονή δύο, αν θυμάμαι καλά, δύο ατόμων. Έτσι. Τα χρήματα αυτά που μαζεύονται, πέρσι πήραμε αθλητικό υλικό το οποίο το μοιράσαμε σε συγκεκριμένα σχολεία της πόλης. Οι συμμετέχοντες, τα, τα αγόρια, τα κορίτσια, όχι, τα, όχι μαθητές, δηλαδή πάνω από τα 16 χρονών. Ε? Πάνω από 16 χρονών. Πάνω από τους μαθητές, έξω από τους μαθητές, έξω από τους μαθητές. Οι ενήλικες. Ναι, ναι, ενήλικες, έτσι είναι σωστό. Οι ενήλικες. Παρακαλώ. Κύριε Κωνσταντόπουλε, προφανώς για να γίνει αυτή η εκδήλωση, ακόμα και αν δεν πληρώσουν τα παιδιά, μπορεί να υλοποιηθεί, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Άρα, συνεπώς, τα χρήματα δίνονται για να μπορέσει μετά ο σύλλογος, πώς λέγεται. Ο Ερμής. Ο Ερμής. Σε συνεργασία είναι, μαζί μας. Τι σύλλογος είναι ο Ερμής? Είναι αθλητικό σωματείο. Αθλητικό σωματείο. Ναι. Που έχει παιδιά τα οποία. Όχι, 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 καμία σχέση. Ναι. Από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη ο Ερμής. Και πληρώνουν τα παιδιά που τρέχουν εδώ για να όχι πάρει. Όχι τα παιδιά, οι ενήλικες. Οι ενήλικες, ναι. Για να πάρει ο Ερμής. Τα χρήματα τα οποία μαζεύονται σε συμφωνία μαζί μας, όπως κάναμε πέρυσι, πήραμε αθλητικό υλικό για κάποια σχολεία της πόλης, τα οποία τα μοιράσαμε σε σχολεία της πόλης. Δηλαδή στο 33, ωραία. Στο Τύρναβο κτλ. Αυτή την εκδήλωση με κάποιον σύλλογο της Λάρισσας και όχι τον Ερμή που λέτε, που είναι, ναι, από Θεσσαλονίκη, δεν μπορούμε να το κάνουμε? Ναι, πρέπει να βρεθεί σύλλογος. Αυτοί έχουν, μια, έχουν τη τεχνογνωσία, κάνουν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας αυτές τις σκυτάλες. Έχουμε μια συνεργασία εδώ και 3 χρόνια. Αν υπάρχει άλλο σύλλογο, ναι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά είναι μια διοργάνωση που αφορά περίπου στις 14 πόλεις όλη την Ελλάδα. Έτσι. Ναι, 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 ναι. Γιατί οι μαθητές έτσι κι αλλιώς είναι δωρεάν. Τώρα. Άρα λοιπόν, τώρα αυτοί έχουν διάφορους χορηγούς, ιστορίες και τα λοιπά, ναι. Έχουν το Βίκος με τα νερά, χυμούς, προώθηση χυμών, κάτι τέτοιο, δηλαδή αυτό που κάνανε και πέρυσι. Ναι, ναι, όχι, 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 όχι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, ακούω. Κύριε Παζιάννα, τι είπατε? Ωραία. Έχουμε άλλο όχι. Άρα κατά πλειοψηφία, με την αρνητική ψήφο του κυρίου Ζαούτσου και της Λαϊκής Συσπήρωσης. Τρίτο θέμα είναι η 28η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων Οικονομικού έτους 2018 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων. Όχι. 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 Η αναμόρφωση δεν περνάει με τα όχι των Δημοτικών Συμβούλων και των Παρατάξεων αυτή τη στιγμή, γιατί στα εκτός ημερίς σας πρέπει να έχουμε 26 ναι. Πάμε στο τέταρτο θέμα, έγκριση επιχορήγησης στην Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Ποιος εισηγείται το... Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, έγκριση επιχορήγησης. Ναι, είναι ένα φεστιβάλ. Είναι ένα φεστιβάλ που είναι σε Πανελλήνια Βέλη, έχει και πριν. Παρακαλώ να κάνετε ησυχία. Είναι μια εκδήλωση η οποία είναι Πανελλήνια Εμβέλεια. Αποφασίζουμε τη χρηματοδότηση 20.000 ευρώ στο Σύλλογο Ποντίων Λάρισσας, γιατί θα έχουμε το φεστιβάλ όλων των ποντίων της Ελλάδας στην πόλη μας. Η εκδήλωση είναι πολύ παραπάνω και συμβάλλουμε να βοηθήσουμε με αυτό το ποσό. Η εκδήλωση θα στοιχείς πάνω από 35.000 και εμείς δίνουμε περίπου 20.000. Όχι, θα υπάρχουν χρηματοδοτήσεις και από άλλους φορείς. Αυτό
Αυτό δεν το ξέρω. Έχουν στραφεί όπως το ξέρω και στην περιφέρεια. Τώρα δεν ξέρω τι απόφαση θα πάρουν οι ίδιοι. Η περιφέρεια Θεσσαλίας. Εμείς θα δώσουμε ένα μεγάλο μέρος. Θα δώσουμε χρηματοδότηση, επιχορήγηση. Θα πάει στο ελεκτικό συνέδριο και από εκεί θα υπογραφεί από τον Επίτροπο, αν υπογραφεί, και θα πληρωθούν οι προμηθευτές. Εμείς δεν πληρώνουμε τους προμηθευτές. Εμείς δίνουμε επιχορήγηση σύμφωνα με τον νόμο των επιχορηγήσεων. Με συνδιοργάνωση δηλαδή. Επιχορήγηση στο ελεκτικό. Ευχαριστούμε τον κύριο Αδαμόπουλο. Υπάρχουν ερωτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα? Παρακαλώ, κύριε Μπαζιάνο. Κύριε Μαμάκο, κύριος Μαμάκος. Ο κύριος Μαμάκος. Κύριε Αντιδήμαρχε, το 2014 τι επιχορήγηση είχαμε δώσει? Γιατί διαβάζω στην αίτηση ότι είχε γίνει αντίστοιχη διαδικασία και το 2014, θυμάστε. Ήταν στο ίδιο ποσό πάνω κάτω. Αν θυμάμαι καλά, Θανάση. Δεν το θυμάμαι, αλλά πάλι πόσο θυμάμαι, η συμμετοχή ήταν τεράστια. Κύριος Παζιάνας, ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Κατά πλειοψηφία, λοιπόν, το τέταρτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με την αρνητική ψήφο, με τη λευκή ψήφο της Λαϊκής Συσπήρωσης. Το πέμπτο θέμα, λοιπόν, είναι η έγκριση αποδοχής συμμετοχής στο πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων 2018 του ΙΠΕΘ με δράση προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επιγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία της χώρας, με προτινόμενο έργο προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επιβουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 13ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Λαρισαίων. Ναι, είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου, γι' αυτό και το φέρνουμε έκτακτα, γιατί 20 μηνός πρέπει να καταθέσουν τεχνικό δελτίο. Τώρα γιατί είναι το 13ο Νηπιαγωγείο αυτό που θα γίνει αυτή η επέκταση, θα αποφάσει η πρωτοβάθμια. Έτσι. Αν θέλει, ο κύριος είναι με προκατασκευασμένο, προκάτ, ναι. Να σας πω την αλήθεια, σε αυτό το θέμα δεν ξέρουμε κιόλας αν θα το κάνουμε, απλά είπαμε να μην χάσουμε το πρόγραμμα, να καταθέσουμε και βλέπουμε μετά. Είναι λίγα τα χρήματα, δεν θυμάμαι τώρα πόσο είναι. Πες μου, Θωμά, πες. Πέρα από το βαρύγδουπο τίτλο που έχει εδώ προσωρινές εγκαταστάσεις στέγας για την κάλυψη επιβουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία της χώρας, αυτό είναι απόρρια της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και του κ. Γαβρόγλου ειδικότερα για την υποχρεωτική φίτηση των προνηπίων στα δημόσια νηπιαγωγεία. Ένα μέτρο που εφαρμόστηκε και αυτό αλακάρτ στις περιφέρειες της χώρας. Δηλαδή σε κάποιες περιφέρειες υποχρεωτικά τα προνήπια θα πάνε στα δημόσια νηπιαγωγεία, πάρθηκαν τους παιδικούς σταθμούς, σε κάποιες άλλες δίδεται μια περίοδος χάρη των 2 χρόνων και κατά περίπτωση όπου προέκυψαν προβλήματα στέγασης βγήκε αυτό το πρόγραμμα το 2018, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Για το Δήμο μας προέκυψε πρόβλημα μόνο μιας αίθουσας. Δηλαδή, εντάξει, το θέμα το βλέπω και λίγο σόλικο σε ένα σημείο. Αφορά το 13ο νηπιαγωγείο, το οποίο στεγάζεται στο 25ο Δημοτικό Σχολείο. Όντως υπάρχει ανάγκη μιας αίθουσας εκεί. Είχε κάνει το αίτημα η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το ενέταξαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Απλώς για να εγκριθεί η δαπάνη, για να πάρει προτεραιότητα, πρέπει μέχρι 20 να υποβληθεί το τεχνικό δελτίο από την τεχνική υπηρεσία. Θα γίνει δηλαδή μια προκατασκευασμένη αίθουσα, θα στηθεί πάνω σε ένα τσιμεντένιο βάθρο, προστιθέμενη στον κύριο όγκο του συγκροτήματος. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Καραλάρη, για την ερώτηση. Καταρχήν, θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Δαούλα. Μας λέτε ότι αυτή η αίθουσα γίνεται γιατί τα παιδιά που είναι. Καταρχήν να πω ότι, αν δεν κάνω λάθος, ο Ιλάρισα είναι στη διετή μετάβαση, έτσι. Στη μεταβατική περίοδο. Έτσι. Άρα, συνεπώς λέτε ότι τα παιδιά τώρα που είναι να πάνε από τον παιδικό σταθμό στα δημόσια σχολεία, στα δημόσια νηπιαγωγεία, απαιτούνται για τη Λάρισα μία αίθουσα για να καλύψουμε τις ανάγκες.
Κατάλαβα. Να. Του είχε ζητήσει πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το Υπουργείο του ενέκρινε. Ναι, δεν είναι από την υποχρεωτική φοιτηση. Ναι. Εγώ... Τώρα βέβαια να το ολοκληρώσω. Ναι, σας είπα και πριν, στην αρχή εγώ είπα όχι. Μετά είναι κάποια χρήματα που δίνονται. Είπαμε λοιπόν γιατί να μην το δούμε, να το πάρουμε και να το κάνουμε. Έτσι, στην αρχή γιατί με τη διευθύντρια που μιλήσαμε μας είπε ότι δεν εμένα ήρθε εδώ και μου είπε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για την αίθουσα. Έτσι. Είπαμε λοιπόν ότι ας καταθέσουμε το τεχνικό δελτίο να εγκριθεί και αν δούμε ότι δεν χρειάζεται θα το κάνουμε. Αλλά να μην έχουμε, να μην είμαστε εκτός από το πρόγραμμα. Αυτό είπαμε. Αφού μας δίνουν τα φανεία, ας πούμε ότι δεν θέλουμε χρήματα. Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε, ας κάνουμε τεχνικό δελτίο. Αν υπάρξει ανάγκη θα συζητηθεί ξανά με την πρωτοβάθμια και θα το κάνουμε. Αν δεν υπάρξει ανάγκη δεν θα το κάνουμε. Εντάξει. Και θα το κάνουμε. Αν δεν υπάρξει ανάγκη δεν θα το κάνουμε. Εντάξει. Έτσι είπαμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τα προνήπια, δηλαδή είναι όλα καλά. Ναι. Όχι. Σε όλο το. Δεν νομίζω ότι είναι τη ώρα. Αν θέλετε να το κουβεντιάσουμε, ευχαρίστω. Και καλύτερα να είναι διεθνής. Γιατί εγώ ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα και σοβαρό σε αρκετά νηπιαγωγεία. Όχι σε όλα, αλλά σε αρκετά νηπιαγωγεία δεν έχουν απορροφηθεί. Έτσι. Δεν έχουν απορροφηθεί όλα τα παιδιά. Δεν ξέρω. Εκτιμώ ότι αρμόδια είναι να σε απαντήσει η διεύθυνση. Εντάξει, συμφωνώ και επαυξάνω, αλλά όχι γιατί δεν πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, εμείς συνεννοούμαστε διαφορετικά. Άρα για το συγκεκριμένο θέμα, κύριε Παζιανά. Τοποθέτησε την κύριε Γαραλαριού. Πολύ σύντομα. Να πω καταρχήν ότι θέλω να σημειώσω, από ό,τι φάνηκε και εδώ πέρα, μια προχειρότητα. Δηλαδή είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν ανάγκες στο Δήμο Λαρισαίων, και θα μπορούσε, μια και μας είπατε κύριε Σούλτη, ότι η διευθύντρια είπε ότι δεν χρειάζεται η αίθουσα, θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα να αξιοποιηθούν κάπου αλλού. Κάτι το οποίο δεν γίνεται. Έτσι. Το πρώτο που θα ήθελα να σημειώσω λοιπόν είναι αυτό. Ότι χάνουμε και ευκαιρίες, αν θέλετε, ως Δήμος Λαρισαίων. Το δεύτερο, ελπίζω η κατασκευή που θα γίνει να μην είναι σαν αυτή που κάναμε το άλλο προκάτ, που με τα νερά είχαμε πλημμυριστεί. Μόστε, κύριε Δαούλα. Έτσι, και είχαμε προβλήματα. Γιατί νομίζω ότι ο προγραμματισμός από τη Δημοτική Αρχή, από την εκάστοτε Δημοτική Αρχή, ειδικά όσον αφορά το κομμάτι της παιδείας, θα έπρεπε να είναι πολύ πιο στοχευμένος και θα μου επιτρέψετε να πω τα χρήματα να πιάνουν καλύτερο τόπο, να είναι δηλαδή πολύ πιο σοβαρός. Θα το ψηφίσουμε το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη πρόταση, αλλά κάνουμε έκκληση, αν θέλετε, την επόμενη φορά τα προγράμματα που υπάρχουν να αξιοποιούνται με το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για την περιοχή μας και για την κοινωνία μας και όχι, βγήκε μια πρόσκληση να προλάβουμε, μην χάσουμε τα λεφτά παρόλο που η διευθυντρία... Δεν βγήκε πρόσκληση, δεν βγήκε, δεν είναι έτσι. Την αίθουσα αυτή τη ζήτησε η πρωτοβάθμια. Η διευθύντρια ήρθε εδώ σε μένα και μου λέει δεν χρειάζεται. Ο ευθύς της πρωτοβάθμιας λέει χρειάζεται. Τι να κάνω εγώ, να πω ανάμεσα, να χάσω το πρόγραμμα, λοιπόν, γι' αυτό είπα καταθέτουμε και η διένυξη αυτή θα φανεί στην πορεία. Αυτό είναι. Κύριε Σούλτη, καταρχήν με διακόψατε. Δεν είναι δηλαδή. Ναι, λέω να πω την αλήθεια. Καταρχήν με διακόψατε. Θα μπορούσατε να την πείτε μετά από μένα. Σαν αναπληρωτής δήμαρχος μπορείτε να μιλήσετε όση ώρα θέλετε. Έτσι. Άρα, συνεπώς, σωστά λέω εγώ ότι άλλα λέει πρωτοβάθμια, άλλα λέει διευθύντρια και εσείς δεν ξέρετε τι να κάνετε και αμέτωχοι κάνετε ό,τι σας λένε χωρίς να κάνετε ένα σωστό προγραμματισμό. Τα ίδια λέτε, αυτά που είπα και εγώ. Παρακαλώ, εμείς θα το ψηφίσουμε. Μπορείτε να πείτε, κύριε Σούλτη, ό,τι θέλετε τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρόεδρε, να πω το εξής και να βοηθήσω και τη συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Όταν η πρωτοβάθμια ή η δευτεροβάθμια ζητά να γίνουν κάποιες αίθουσες, ο λόγος είναι επειδή πάντα στις υπηρεσίες αυτές γίνεται ένας προγραμματισμός, κοιτάζοντας το τι παιδιά περιμένουν να έρθουν ανά περιοχή. Επομένως, λοιπόν, λογικά η πρωτοβάθμια, προσπαθώ να το ερμηνεύσω επειδή έχω περάσει αυτή τη θέση και γνωρίζω το συγκεκριμένο κομμάτι. Λογικά έχει κάνει ένα, βλέπει σε βάθος τριετίας τι ανάγκες μπορεί να χρειαστούν. Από εκεί πέρα, διευθύντρια, απαντά με βάση τις σημερινές ανάγκες του σχολείου. Έτσι, αυτό ήθελα να πω. Σε ό,τι αφορά τώρα το ΠΡΟΚΑΤ, παρότι
Έχω μία πάντα έτσι επιφύλαξη της πρωτοκάτω αίθουσας. Αν γίνει όπως έγινε στο μουσικό, που έγινε μια πολύ καλή κατασκευή, βεβαίως και καλώς να γίνουν τέτοιες κατασκευές, λύνουν τα προβλήματα και είναι σημαντικό. Εμείς θα ψηφίσουμε την πρόταση. Ευχαριστώ τον κύριο Αγορίτσα. Κύριο Ζελιέτς. Απλά θέλω να επεκθεματίσω σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Καραλαγιώτου, ότι χρειάζεται να υπάρχει ένας πολύ καλός προγραμματισμός για τα επόμενα χρόνια. Απλά θέλω να σημειώσω ότι πολύ φοβάμαι ότι αυτός ο διάλογος για να γίνει και για να υπάρχει ένας προγραμματισμός δεν φτάνει μόνο ο Δήμος Λαγισαίων. Είναι μια συζήτηση που θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Μιλάω και για την πρωτοβάθμια, μιλάω και για τους φορείς της εκπαίδευσης. Θα μιλήσω και για τα συνδικαλιστικά όργανα, οι οποίοι από ό,τι γνωρίζετε συμμετέχουν και είναι και από αυτούς που γνωμοδοτούν για το αν έχουμε πρόβλημα ή όχι στην πόλη. Νομίζω όλοι θυμόμαστε ότι η τριμελής επιτροπή που υπήρχε είχε και τα συνδικαλιστικά όργανα μέσα. Νομίζω ότι αν γίνει μια σοβαρή συζήτηση, ναι, θα μπορέσουμε να δούμε φέτος που πραγματικά υπήρχαν αλλαγές σε επίπεδο παιδικών σταθμών, που μειώθηκαν τα νήπια, που αυξήθηκαν τα βρέφη, έγιναν κινήσεις εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής προς αυτή την κατεύθυνση. Να δούμε, μπόρεσαν τα νηπιαγωγεία να απορροφήσουν τον αριθμό των νηπίων, ή υπήρχαν όχι ένα και δύο νηπιαγωγεία, αρκετά νηπιαγωγεία που σήκωσαν τα χέρια και παρόλο που πολλοί ήταν αυτοί που έλεγαν ότι δεν έχουμε πρόβλημα, τελικά οι γονείς γύρισαν πίσω στους παιδικούς σταθμούς γιατί δεν μπορούσαν να προωθηθούν. Νομίζω ότι είναι ένας ευρύτερος σχεδιασμός. Παρακαλώ. Δευτερολογία. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτηση του κ. Δουλιάννη. Προφανώς και πρέπει να ανοίξει ένας τέτοιος διάλογος ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα και στο Δήμο Λαγισαίων. Προφανώς και θα θέλαμε και μια ενημέρωση με αυτόν τον νόμο του κυρίου Γαβρόγλου, ότι θέλουν να πάρουν τα παιδιά από τους παιδικούς να τα πάνε εκεί. Είναι ένα θέμα το οποίο μας είχατε ενημερώσει παλαιότερα. Και είχαμε συμφωνήσει μαζί σας με την άποψη ότι εμείς έχουμε υποδομές, δεν ξέρω τι γίνεται αλλού, που μπορούμε αυτά τα παιδιά να τα κρατήσουμε και να μην απαξιώσουμε τις υποδομές που έχουν γίνει. Και να κλείσω με το ότι αν γίνεται όλα τα χρόνια τόσο σωστός προγραμματισμός από τις πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες εκπαιδεύσεις, προφανώς θα πρέπει να υπάρχει και μια συνεννόηση με τους διευθυντές, φαντάζομαι. Έτσι, φαντάζομαι το κάνατε αυτό. Πάντα γινόταν. Στο λένε. Όχι. Okay. Δεν θυμάμαι, το συνάδελφο Δημοτικό Σύμβουλο. Γιατί το παρακαλώ, δεν θα ήθελα να γίνεται αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Το να έχουμε την πρωτοβάθμια να λέει ότι θέλω αίθουσα και τη διευθύντρια να λέει ότι δεν θέλω αίθουσα, νομίζω ότι είναι πολύ απλή η εξήγηση. Ότι ένας προγραμματίζει για το μέλλον και ο άλλος προγραμματίζει για το σήμερα. Νομίζω είναι πολύ απλαϊκή έτσι, ερμηνεία αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω μια κουβέντα, Βασίλη, γιατί καμιά φορά η αντιπολίτευση της ΑΤΑΚΑΣ δεν είναι για το online. Τέλος πάντων, κοιτάξτε, θα ξαναπώ αυτό που είπα και άλλες φορές. Οι συντηρήσεις στα σχολεία γίνονται με τέτοιο τρόπο και τόσο οργανωμένα που δεν υπάρχει κανένα αίτημα που να μην ικανοποιείται. Και η προηγούμενη δημοτική αρχή το έκανε. Ποια είναι η διαφορά? Ότι δώσαμε πολλαπλά χρήματα. Είπα και άλλες φορές, τετραπλασιάσαμε και πενταπλασιάσαμε τις δαπάνες αυτές. Αυτό το λέω με πλήρη γνώση. Έτσι. Τώρα για το θέμα το συγκεκριμένο, τώρα να πούμε τη συζήτηση στη λεπτομερή, η διευθύντρια έλεγε ότι μπορεί να γίνει αναμόρφωση με τις αίθουσες μέσα στο κτίριο. Δεν θέλω προκατασκευασμένο. Εκεί ήταν η διαφωνία. Εντάξει, τώρα. Έχω επίσης μια αρχή. Κανένα πρόγραμμα δεν θα χάσω. Χρήματα δεν θα χάσω από κανένα πρόγραμμα. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε την πρόταση για να μην χάσουμε χρήματα από κανένα πρόγραμμα. Εάν έχω την έκριση και διαφωνεί στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, θα το κάνουμε σε άλλο. Και εσείς με διακόψατε. Λοιπόν. Εγώ ζήτησα συγγνώμη, εσείς όχι. Παρακαλώ. Μια παρατήρηση πριν κρίνουμε τελικά το πέμπτο θέμα. Επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια χαλαρότητα σήμερα και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Καθένας πετάγεται και μιλάει και εκτός διαδικασίας τέλος πάντων δημιουργούμε θέματα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κρατήσουμε το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Το πέμπτο θέμα λοιπόν
τελειώσαμε τα εκτός ημερήσιας. Πάμε στα εντός ημερήσιας διάταξης. Το πρώτο θέμα αφορά την έγκριση φιλοξενίας γερμανικής αντιπροσωπείας στο πλαίσιο του ελληνογερμανικού προγράμματος ανταλλαγής νέων που διοργανώνεται από την Αθλητική Ένωση Λάρισας Προμηθέας. Ομόφωνα. Κατά πλειοψηφία με το λευκό της λαϊκής συσπήρωσης. Το δεύτερο θέμα είναι η έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων του Δήμου Λαρισαίων για την 23η Οκτώβρη 1944, επέτειο απελευθέρωση της Λάρισας από τη γερμανική κατοχή. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, κύριε Παζιανά? Είναι κάποιος άλλος που θέλει να κάνει τοποθέτηση για το θέμα? Κύριος Παζιάνας, λοιπόν, ακούμε την τοποθέτησή σας. Η τοποθέτηση είναι γενική. Υπάρχουν γιορτασμοί και γιορτασμοί. Επιτρέψτε μου να σας πω κάποιο γιορτασμό που τον ξέρετε όλοι και θα είναι σύντομη η περιγραφή για να καταλάβετε τι σημαίνει γιορτασμός και γιορτασμός. 1η του Μάη. Πόσες φορές σας πήγαν εκδρομή με το σχολείο κλπ. Άλλο το περιεχόμενο όμως είναι. Εδώ τώρα. Πρόκειται για την απελευθέρωση της πόλης μας και της χώρας μας από μια κατοχή μετά από έναν υπερεγκαιστικό πόλεμο. Ξεκάθαρα. Θέλεις να γιορτάσεις, μα θα γιορτάσεις χωρίς να καταδικάσεις τις αιτίες αυτού του πολέμου για να δει παιδαγωγής, για να ανοίγεις δρόμους κλπ. Αν θέλεις να το γιορτάσεις έτσι, είσαι υποχρεωμένος να δεις τις σημερινές καταστάσεις που μοιάζουν πολύ. Αυτά που είπα για το πρώτο θέμα που θέλουμε να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δέστε τι γίνεται στη γειτονιά μας, πόσο απέχει ένας υπεριαλιστικός πόλεμος για το πετρέλαιο, για τους δρόμους του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και πάει λέγοντας. Εμείς τι θέση παίρνουμε, είτε σαν άτομα είτε σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Όλους αυτούς τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για αυτό που ετοιμάζεται, που γίνεται εν μέρη ή και που μπορεί να γίνει, εμείς στεκόμαστε από ουδέτεροι μέχρι μνητές. Ο Τραμπ είναι διαβολικά καλός, το ΝΑΤΟ είναι δυναμική κλπ. Ελάτε, δεν θα κάνουμε ιστορία σήμερα. Αν λοιπόν δίνεις τέτοιο περιεχόμενο... Έχετε 15 δευτερόλεπτα ακόμα. 30 για να ολοκληρώσω. Αν δίνεις τέτοιο περιεχόμενο, εμείς δεν μπορούμε να συμμετέχουμε. Γι' αυτό και δεν θα συμμετέχουμε στην πανηγυρική εκδήλωση, γι' αυτό και ψηφίζουμε λευκό και θα πάμε να γιορτάσουμε με τον τρόπο που περιέγραψα, με αυτούς που επιμένουν ακόμα να γιορτάζουν έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παζιάνα. Μια κουβέντα και εγώ θέλω όμως να πω. Ετούτη η Δημοτική Αρχή τις γιορτές αυτές και την 1η Μάη, αλλά και τις 23ης, τις έχει αναβαθμίσει και γίνονται συζητήσεις ουσιαστικές. Τώρα, αν σε αυτές τις συζητήσεις, κύριε Παζιάνα, εσείς δεν θέλετε να συμμετάσχετε, δικό σας θέμα. Οι συζητήσεις είναι ανοιχτές, δημοκρατικές και μακάρι να συμμετείχει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Θυμάμαι εξαιρετικές εκδηλώσεις που κάναμε κάποια στιγμή στην Πινακοθήκη για την 1η Μάη, πολιτικές συζητήσεις, δεν εμφανίστηκε κανένας. Γιατί για εσάς όλοι οι άλλοι είναι καπιταλιστές, εκτός από εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα το δεύτερο θέμα κατά πλειοψηφία με τη λευκή ψήφο της λαϊκής συσπήρωσης. Φαντάζομαι, κύριε Παζιάνα, μετά την απάντηση που σας έδωσε τώρα, το τρίτο θέμα ότι δεν θα το εγκρίνετε. Είναι η έγκριση μετάβασης και των αντίστοιχων εξόδων. Η έγκριση μετάβασης και των αντίστοιχων εξόδων μετάβασης του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γεωργίου Σούλτη, στην Έδεσα. Εννοείται ότι θα ψηφίσουμε όχι και για πολλωστή φορά. Θέλω στα σοβαρά να ξεκαθαρίσω. Υπάρχουν περιπτώσεις που για κάποιον αντιδήμαρχο ψηφίζουμε ναι για κάποια μετάβαση, για τον ίδιο αντιδήμαρχο κάποια άλλη όχι και είναι ξεκάθαρο γιατί. Μπορείτε να διαφωνείτε σε αυτό. Γιατί εμείς δεν συμφωνούμε με το περιεχόμενο του θέματος για το οποίο πάει εκεί που πάει.
Και εδώ δεν συμφωνούμε το ίδιο και στο επόμενο ζήτημα και γι' αυτό θα ψηφίσουμε όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παζιάννα. Άρα το τρίτο θέμα κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο της Λαϊκής Εσπείρωσης. Τέταρτο θέμα είναι η έγκριση μετάβασης του κυρίου Δαούλα στην Έδεσα. Ναι, για να απαλλάξω, πρόεδρε. Ναι, παρακαλώ. Για να απαλλάξω τον κύριο Παζιάννα από τη Βάσανο. Δεν θα πάτε, καταλάβατε. Όχι, αποσύρεται οριστικά γιατί δεν πήγα. Το τέταρτο θέμα λοιπόν αποσύρεται. Αποσύρεται. Το πέμπτο θέμα είναι η έγκριση μετάβασης και των αντίστοιχων εξόδων μετάβασης του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας κ. Δημήτρου Δηλιάννη στην Αθήνα κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο της Λαϊκής Εισπύρωσης. Το έκτο θέμα είναι η λήψη απόφασης σχετικά με τη διάλυση και καθάριση της διαδημοτικής επιχείρησης Φαγίων περιοχής Τυρνάβου Αμπελώνα, την ανάληψη των δραστηριοτήτων της από το Δήμο Τυρνάβου, τη μεταφορά του προσωπικού στο Δήμο Τυρνάβου και την ανάληψη των οικονομικών της υποχρεώσεων. Κύριος Νταΐς, να μας κάνει μια ενημέρωση. Καταρχάς να πω ότι έτσι κι αλλιώς είναι μια αναλυτική εισήγηση που έχουμε μέσα και το ιστορικό όπως περιγράφεται από την διαδημοτική επιχείρηση, αλλά και το σημαντικό είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και η απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης που λέει να πάει στη λύση εκαθάριση, μια και έδωσε τη δυνατότητα μέσα από το νομοθετικό πλαίσιο του κλεισθένη να προσθεθεί η παράγωση αυτή του ώστε να του δώσει το δικαίωμα μέχρι 31 δεκάτου και μάλιστα η πίεση μεγάλη είναι γιατί πρέπει να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ αυτές οι αποφάσεις, όχι μόνο να εκδοθούν από την αποκεντρωμένη. Οπότε έχουμε εδώ την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, αντίστοιχη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, η οποία έχει ληφθεί, και έχουμε και την έγκριση της αποκεντρωμένης ως προς το νομικό πλαίσιο. Για το ιστορικό, εγώ ένα λεπτό να πω δύο πράγματα. Έτσι κι αλλιώς έχει αναλυτικά περιγραφεί. Ο Δήμος Λαρισαίων βρίσκεται εκεί ως καθολικός διάδοχος μετά το νόμο του Καλλικράτη. Οπότε ανέλαβε το ποσοστό που αντιστοιχούσε στον Δήμο Γιάννουλης, γι' αυτό εμφανίζεται με το 9,225. Η επιχείρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό δεν μπόρεσε μέχρι τώρα να μπορέσει να έχει τα ανάλογα έσοδα ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει αυτή τη μεγάλη επένδυση. Είχε γίνει μια πολύ μεγάλη επένδυση, βέβαια γίναν και λάθη. Τουλάχιστον αυτά έχω ενημερωθεί σε σχέση με τα παλιά τα χρόνια, με τις επενδύσεις που έχουν κάνει. Τώρα όμως αυτό το βάρος δεν μπορεί να το σηκώσει και ο Δήμος Τυρνάβου είναι ένας μικρός Δήμος. Οπότε δόθηκε αυτή η λύση τους ώστε και η επιχείρηση να συνεχίσει να είναι λειτουργία. Δηλαδή έχουμε λύση καθάριση, να είναι λειτουργία. Πλέον μεταφέρονται όλη η δομή της επιχείρησης και τα πάγια της στο Δήμο Τυρνάβου. Μεταφέρονται και οι 6 θέσεις προσωπικού που ήταν μόνιμες και είναι αυτές τις εποχιακές. Και με βάση την διατύπωση του άρθρου που έχει επαναφερθεί, ίσχυε και παλιότερα για άλλες συγχωνεύσεις, οι Δήμοι αναλαμβάνουν ανάλογα με το ποσοστό τους να συμμετέχουν έτσι κι αλλιώς στα βάρη της επιχείρησης που έχουν δημιουργηθεί, εφόσον πλέον βέβαια προκύψει και το προϊόν της εκαθάρισης, όπου και από την εκαθάριση οι καθαριστές θα πούν αν υπάρχει κάποια αξία για την επιχείρηση, είτε ένα ευρώ, είτε χίλια, είτε ένα εκατομμύριο, και εκεί πλέον θα διαμορφωθούν και αυτά που πρέπει να συμβάλλουν και οι δύο Δήμοι όσον αφορά τις υποχρεώσεις που έχει δημιουργήσει η επιχείρηση. Αυτό που θέλω να τονίσω και τελειώνω με αυτό είναι έτσι κι αλλιώς οι δύο Δήμοι είναι και οι δύο μαζί εγγυητές στο δάνειο. Το μεγαλύτερο ποσό δηλαδή προκύπτει από τα δάνεια. Το ένα κομμάτι το μεγάλο της 400.000 ήδη έχει κατασχεθεί από την Τράπεζα Πειραιώς από τα ταμεία του Δήμου Τυρνάβου. Παραμένει ένα ποσό το οποίο 32/12/17 περίπου στις 360.000 είναι στην πρώην αγροτική υποεκαθάριση. Και βέβαια είναι και οφειλές προς το δημόσιο, στον ΕΦΚΑ και προς τρίτους. Άρα δηλαδή έτσι κι αλλιώς ως εγγυητές εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι να καλύψουμε την συμμετοχή μας, γιατί είμαστε και οι δύο εγγυητές, στο ποσό των δανείων, τα οποία φτάναν περίπου στις 800.000. Τέλος πάντων, μετά την εκαθάριση, δεν προκύπτει τώρα κάτι, θα διαπιστώσουμε με βάση την έκθεση των εκαθαριστών ποια ήταν αυτή η αξία, ή αν παρέμεινε κάποια αξία από την περιουσία, με βάση και τα βάρη που είχε, και εκεί πέρα θα διαμορφωθεί και το ποσό που τυχόν μπορεί να μην χρειαστεί, αλλά μπορεί τυχόν να καταβληθεί από το Δήμο Λαρισαίων. Εγώ θέλω να πω ότι
θέλω να προσθεθούν στο διατακτικό της απόφασης δύο παράγραφοι ακόμη. Η πρώτη είναι, μετά την εκαθάριση επιχείρηση, αυτό που σας έλεγα πριν, μετά την εκαθάριση επιχείρηση, το προϊόν αυτή θα διανεμηθεί στους Δήμους Τυρνάβου και Λαρισαίων κατά ποσό συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο. Και η δεύτερη παράγραφος, με την παρούσα απόφαση αυτή, δηλαδή την οποία θα πάρουμε τώρα, θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων, η οποία όμως θα προσδιοριστεί μετά την κοινοποίηση της έκθεσης των εκαθαριστών και η οποία θα αποφασιστεί με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά. Στον κύριο Αντιδήμαρχο, έχουμε ερωτήσεις για το θέμα. Άρα το έκτο θέμα. Ομόφωνα, κύριε Παζιάννα. Κύριε Παζιάννα. Το έκτο θέμα, ομόφωνα, για το έκτο θέμα. Το λάβαμε γι' αυτό, σας διέψαμε. Κατά πλειοψηφία, λοιπόν, με την αρνητική ψήφο της λαϊκής σπήρωσης. Μεσολάβησε ιδιώτης στο θέμα αυτό της χρέωσης, όχι. Συνεχίζουμε στο 7ο θέμα, το οποίο είναι η επιλογή χώρου. Η επιλογή χώρου για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Δήμου Λαρισαίων έτους 2017. Ναι, είναι τυπικό εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι τυπικό, πρέπει να αποφασίσει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι τυπικό, πρέπει να αποφασίσει εδώ. Εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να ακούσουμε. Πρόταση της Δημοτικής Αρχής είναι για το Δημαρχείο, για την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα λοιπόν, ναι. Άρα λοιπόν, ας μην κάνουμε τώρα συζήτηση. Κύριε Παζιάννα, τι ψηφίζετε? Κύριε Παζιάννα, ωραία. Κατά πλειοψηφία λοιπόν, ο απολογισμός του πραγμένων θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ημερομηνία που θα οριστεί, με κατά πλειοψηφία απόφαση. Το 8ο θέμα είναι η έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λαρισαίων στο σχέδιο Participation of Underrepresented Citizens for the... Τέλος πάντων αυτό, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Europe for Citizens. Καταρχήν, έχουμε... Ναι, να πω δύο κουβέντες έτσι. Είναι ένα από τα πολλά προγράμματα τα οποία κάναμε έτσι και μας έχει εγκριθεί. Εντάξει, τα Europe for Citizens είναι κυρίως προγράμματα ανταλλαγής απόψεων για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι κυρίως τα Europe for Citizens, έτσι. Όταν θα γίνει εδώ, σας καλούμε πάντα, αλλά λίγοι μας τιμούν. Έχουμε ερωτήσεις. Ερώτηση. Έχουμε ερώτηση, κύριε Διαμαντό. Κύριε Παζιάννα, έχουμε ερώτηση. Τοποθέτηση. Να απαντήσουμε με την ευκαιρία και σε εκείνα που είπε ο κύριος Σούλτης πριν. Εμείς, κύριε Σούλτη, θεωρούμε όλους εδώ, εγώ το έχω πει επανειλημμένα, ταξικούς συμμάχους. Αλίμονο αν ήσασταν καπιταλιστές. Για σας μακάρι πιθανόν, αλλά δεν. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ποιες πολιτικές υποστηρίζουν. Δεν είναι, ο ελληνικός λαός είναι καπιταλιστές, είναι αδιανόητο. Κι όμως υποστηρίζει τις πολιτικές που εφαρμόζονται μέσω και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια που το θέμα είναι γι' αυτό, και πιστεύει ένα σύνολο συνανθρώπων μας, πολύ και εδώ μέσα, ότι μέσα από αυτές τις πολιτικές θα λυθούν ζητήματα του ελληνικού λαού, της νεολαίας του κλπ. Αν ακόμα και σήμερα κάποιοι επιμένουν να πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να γίνει, με γεια τους και χαρά τους, με όλη την έννοια της πρότασής μου. Εμείς φυσικά από την αρχή λέγαμε ότι δεν γίνεται και δεν μπορεί να γίνει μέσω καπιταλιστικών οργανώσεων
να λυθούν τα προβλήματα των εργαζομένων, των πολλών. Δεν μπορεί, η φιλοσοφία το λέει, είναι απλό. Εσείς όμως επιμένετε και στο προηγούμενο θέμα και τώρα να νομίζετε ότι εμείς σας κατατάσσουμε εκεί. Όχι, δεν σας κατατάσσουμε εκεί. Σας κατατάσσουμε όμως, κατατάσσεστε από μόνοι σας, σε αυτούς που δυστυχώς επιμένουν να υποστηρίζουν ακόμα τέτοιες ενώσεις. Άρα το 8ο θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία από ό,τι κατάλαβα. Με την αρνητική ψήφο της λαϊκής εισπήρωσης πάμε στο 9ο θέμα. Διαγραφή ποσού από την 1509 κάθετος 2018 χρηματικό κατάλογο που αφορά κατασκευή κρασπεδορύθρων έτους 2018. Ομόφωνα 2008. Ομόφωνα το 9. Το 10ο θέμα είναι η διαγραφή ποσού από τον υπαρίθμη 53 κάθετος 2018 χρηματικό κατάλογο και επαναβεβαίωση. Ομόφωνα. Το 11ο θέμα από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας είναι εφαρμογή ή μη της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 1337 κάθετος 83 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 4315 κάθετος 14 για την ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 04820 στο όμικρον τάφ 662 του κυρίου Τσαλίκη Άγγελου του Δημητρίου στην περιοχή Γιάννη Λάρισας σύμφωνα με τις υπαρίθμιες 71 κάθετος 2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 462 κάθετος 2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Ομόφωνα. Το 12ο νη έγκριση εκτέλεσης του έργου ασφαλτοστρώσης ΔΕΛΤΑ ΕΕ Γιάννουλης. Εκείνο που μπορώ να πω είναι όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι που μείναν. Όλοι. Κλείνει η Γιάννουλη, ναι. Είναι μετρημένο, είναι τα μέτρα ακριβώς. Και είναι και κάποιοι δρόμοι στη Φαβάλη. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα, ομόφωνα το 12ο. Το 13ο θέμα είναι η έγκριση εκτέλεσης του έργου συντήρησης κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας. Ομόφωνα. Το 14ο θέμα είναι η έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του Δημοτικού Έργου Διαμόρφωση Χώρου Κεντρικού Μαγειρίου. Κατά πλειοψηφία με τη λευκή ψήφου. Μια ερώτηση ο κύριος Δόλας. Αν είχαμε κάποιο θέμα με το μαγειρίο προχθές με την απεργία, γιατί κάτι έγραψαν εφημερίδες και αν μπορεί ο κύριος Δηλιάνης να διαφωτίσει το σώμα μου. Το θέμα το οποίο δημιουργήθηκε έχει να κάνει με την απεργία των δημοτικών υπαλλήλων. Ανάμεσα στους ανθρώπους οι οποίοι απήργησαν ήταν οι εργαζόμενοι του Δημοτικού Μαγειρίου. Και βέβαια έπρεπε να αντιμετωπιστεί σε ένα επίπεδο δημοτικών παιδικών σταθμών και το θέμα των παιδικών σταθμών βέβαια, αλλά και το ζήτημα του κοινωνικού συσίτιου. Για το κοινωνικό συσίτιο υπήρχε πρόβλεψη, μοιράστηκε κανονικά. Για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς υπήρχε μια καθυστέρηση στην ενημέρωση των γονέων σε κάποιους παιδικούς σταθμούς και υπήρχαν κάποια παράπονα. Φυσικά δεν υπήρχε παιδί το οποίο να έμεινε νηστικό, όπως ήταν οι τίτλοι. Η αριθμία η οποία δημιουργήθηκε έχει να κάνει με την ενημέρωση από παιδαγωγούς σε κάποιους γονείς. Τακτοποιήθηκαν τα ζητήματα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ως δημοτική αρχή και ως υπηρεσία, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε τέτοιες περιπτώσεις, προκειμένου να γίνεται όσο γίνεται πιο αυτοματοποιημένη αυτή η διαδικασία, για να μην δημιουργούνται τέτοιου είδους ζητήματα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδημάρχο. Άρα, λοιπόν, το 14. Κατά πλειοψηφία, όπως είπαμε. Το 15ο έγκριση παράταση συνολικής προθεσμίας αρχικής σύμβασης και πρώτη συμπληρωματική σύμβαση του έργου ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη πραγματική παράταση. Είναι 10 μέρες, δηλαδή θα ολοκληρωθεί με την παράταση 7 Νοεμβρίου. Μπορεί να μην χρειαστεί, επειδή όμως ο νόμος λέει ότι πρέπει η παράταση να ζητηθεί ένα μήνα πριν, γι' αυτό και το θέλουμε. Για να είμαστε ασφαλείς, έτσι. Μπορεί να μην χρειαστεί, επαναλαμβάνω.
Η συμπληρωματική σύμβαση ήταν για αυτά τα έργα, επειδή δεν είχαν προκηρυχθεί προτού είναι υποχρεωτικό του να παίρνουν τα μπάζα, η συμπληρωματική σύμβαση είναι η απόσυρση των μπάζων. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει η ερώτηση. Το 15ο λοιπόν θέμα κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφου της Λαϊκής Εσπείρωσης. Και τελευταίο θέμα είναι η με αριθμό 96/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΚΕΛ με θέμα πέμπτη αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 της Δημοτικής Κοινοφιλούς Επιχείρησης Λάρισας οικονομικού έτους 2018. Κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφου της Λαϊκής Εσπείρωσης. Ευχαριστώ, πρόεδρε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.